Καίρετε αγαπητοί ακροατές, σήμερα θα μιλήσουμε. Τι εννοούσε ο κύριο, σαν άνθρωπο Ισού Χριστό, ότι πρέπει να εργάζεται ενώ είναι ημέρα επειδή έρχεται νύχτα, που δεν μπορεί να εργάζεται κανένα. Τι εννοούσε ο κύριο, συμβολικά σε αυτά τα λόγια. Τα διαβάζουμε όπω είπε, επειδή περπατούσε με ματιτέ και θεράπεψε και επίση συνέβηκε να θεραπεύει ένα τυφλό από τη γέννησή του και ήταν το σημείο που είχε συζήτηση με μαθητές του που μαθήτευσαν πίσω από το Ιησού Χριστό στον δάσκαλο με τη μορφή ανθρώπινη που είχε ο Κύριος. Να σας διαβάζω όπως είναι γραμμένο στο Συνεπτικό Ευαγγέλιο κατά Ιωάννη κεφάλαιο 9, αρχίζουμε εντάφερο 1. Θεραπεία το τυφλό εγγενέτη, κάποιος που γεννήθηκε τυφλό και ενώ ανακόρουσε είδε ένα άνθρωπο τυφλό εγενέτη. Και μαθητέ του το, το ρώτησα ράβι. Ράβι σημαίνει δάσκαλο σαν εβραϊκά. Οι μαθητέ του ρώτησα. Δηλαδή δάσκαλο, εδώ όμω γράφει ράβι, όπω είπαν οι μαθητέ ακριβώ. Ποιο αμάρτησε αυτή η γονή του, ώστε να γεννηθεί τυφλό. Ο Ισού αποκρίθηκε, ούτε αυτό αμάρτησε. Δηλαδή οι μαθητέ νόμιζα, επειδή σύμφωνα με τον νόμο στην πρώτη διατήκη, όταν ο κύριο έδωκε 10 εντολέ που ήταν νόμο στο Ισραήλ, που έκαμε νόμο στην πρώτη διατήκη, επειδή ο Ισραήλ ήταν αυτό ο λαό που ο κύριο έκαμε πρώτη διατήκη μαζί του, αλλά αυτό ήταν σκιά για την αλήθεια που ο κύριο έκαμε στη Νέα διατήκη, δηλαδή τα έκαμε στη Νέα διατήκη, αλλά του έδωκε αυτό σαν σκιά προσωρινά, μέχρι που ο ίδιο με το ερκόμο του σαν άνθρωπο Ιησού Χριστό τα έκαμε την καινή διατήκη που τα ήταν αλήθεια σε αυτά που ήταν σκιά τότε στη πρώτη διατήκη. Αλλά επειδή οι ματιτές επίσης ήταν Εβραίοι, δηλαδή ήταν Ισραηλίτοι, από το τι καταγωγή φυσικό του σώμα ανθρώπινη, αλλά έπρεπε επίσης να σκέφτονται όπως σκεφτόνταν όλοι οι Ισραηλίτες. Γι' αυτό οι σου ρώτησα, λέει, Ράβι, δάσκαλο, ποιος αμάρτησε για να γεννηθεί τυφλό, επειδή νόμιζα, σύμφωνα με τον νόμο που δότηκε στην πρώτη διαθήκη, ότι αν κάποιος ή ένα η γονή έκαμα αμαρτία ή τότε αμαρτία τα πληρώνοντα τρίτη μέχρι τέταρτη γενιέ. Αυτό ήταν σκιά σύμφωνα με τον νόμο, επειδή στην αλήθεια με συγκενήτια τη συγχάρη δεν ισχύει αυτά. Αλλά αυτό σαν μάτι στους μαθητές ήταν ακόμα μη νορισμένα. Απλώς μαθήτευσα πίσω από το Ιησού Χριστό για να γίνουν επίσης οι μαθητές, οι Απόστολοι μετά όπως συνέβηκε. Γι' αυτό έκανα ερώτηση και ας ακούσουμε τι του είπε ο Κύριος. Ο Ισού αποκρίθηκε. Ούτε αυτό αμάρτησε, ούτε η γονή του, αλλά του τα έργα του Θεό αυτό. Εγώ πρέπει να εργάζομαι τα έργα εκείνου που με απέστειλε. Όσο είναι η μέρα, έρχεται νύχτα, οπότε κανένα δεν μπορεί να εργάζεται. Ενώ είμαι μέσα στον κόσμο, είμαι φω του κόσμου. Αυτό που εννοούσε, οι μαθητέ δεν μπορούσαν να εννοήσει, επειδή ο κύριο μιλούσε πάντοτε με παραβολικά εν τρόπο, με συμβολικά αλλά ο Άγιο πνεύμα είναι που δίνει κατανόηση, που ανοίγει τη καρδιά του άνθρωπο να κατανοεί και επίση τη διάνοια του άνθρωπο, ώστε να καταλάβει επίση αυτό που λέει και μιλάει το πνεύμα του κύριου, όπω ο ίδιο ο κύριο, δηλαδή με σάρκα. Μιλήσε, επειδή το πνεύμα του Άγιο είναι αυτό που είτε σάρκα ονομάσει και Ισού Κριστό. Πρέπει να ξέρουμε, επειδή ο κύριο Ορτεώ από τη φύση είναι πνεύμα. Αλλά εδώ αυτό που ενώσε ο κύριο είναι ότι αυτό σαν άνθρωπο μιλούσε πρέπει να εργάζεται ενώ σε το πνεύμα του κυρίου είναι μέσα του. Επειδή έρχεται νύχτα που η παρουσία του κύριου δεν θα υπάρχει πλέον στο Ισραήλ εκεί και στο κόσμο και τότε θα είναι νύχτα πνευματικά που δεν μπορεί κανείς να εργαστεί τα έργα του Θεού. Επειδή η μέρα συμβολίζει η παρουσία του Κύριου που είναι το φως του κόσμου και η νύχτα συμβολίζει η απουσία, τη παρουσία του Κύριου και κανένα δεν μπορεί να εργάζεται στη νύχτα πνευματικά που σημαίνει τα έργα του Θεού δεν γίνονται, απλώς θρησκεία είναι που γίνονται, που συνεχίζουν να κάνουν οι άνθρωποι. Ποιας έργα είναι που ενώσει ο Κύριο εδώ, είναι τα έργα του Θεού όπως θεραπεία, όπως να ελευθερώνει οι άνθρωποι που κατέκουν τα δαιμόνια, όπως σωτηρία του αμαρτωλό. Αυτό είναι τα έργα του Θεού. Αυτό είναι τα έργα που, εργάστηκαν οι Απόστολοι επίσης. Αυτό είναι τα έργα που εργάζεται οι Ευαγγελιστέ επίση σήμερα, οι Απόστολοι σημερινοί επίση εργάζονται, οι δάσκαλοι σημερινοί, οι προφήτε σημερινοί, ποιμένε. Δηλαδή, οποιοδήποτε που λέει ότι είναι δούλο του Θεού, ιερέα, ευαγγελιστέ, πρέπει να εργαστεί τα έργα του Θεού. Τα έργα του Θεού είναι για να φέρει του αμαρτωλό τη σωτηρία, επειδή ο κύριο πάνω το σαββό πλήρωσε το αίμα του για κάθε αμαρτωλό που τα έρθει στην αλήθεια και στο Ευαγγέλιο να λάβει σωτηρία. Αλλά οι εργάτε, οι δούλοι του Θεού, οι υπηρέτε του Θεού, όπω ιερέα, ιερέα, ιερέα όπως οι Ευαγγελιστέ, οι Απόστολου, Διάκονο, Πιμένες και Δάσκαλο, Προφήτη, όλοι αυτοί οι πέντε διακονίες, πρέπει να κάνουν, πρέπει να εργάζεται τα έργα του Θεού. Πρέπει να θεραπεύουν τους ασθενείς στο όνομα του Ιησού Χριστό. Πρέπει να ελευθερώνει τα δαιμόνια, οι άνθρωποι που κατέχουν τα δαιμόνια, να έχουν ελευθερία του, με εξουσία στο όνομα του Ιησού Χριστό. Πρέπει επίση να μιλήσω την αλήθεια για τη σωτηρία του άνθρωπου. Αυτά είναι τα έργα του Θεού. Αλλά αν κάποιο δεν εργάζεται τα έργα του Θεού, απλώ έχει όνομα ιερέα ή ευαγγελιστή, τότε δεν κάνει τα έργα του Θεού. Ζήσει νύχτα. Δηλαδή δεν ζήσει η παρουσία του κύριου. Επειδή αν ζήσει η μέρα, η παρουσία του κύριου θα κάνει τα έργα του κύριου. Αλλά αν ζησει η ημέρα, η νύχτα, τα έχει μόνο όνομα, Σαν υπηρέτη αλλά να μην κάνει τα έργα του Θεού και αυτό σαν μάτια του Θεού είναι αποστασία. Δηλαδή ο άνθρωπο είναι τυφλό, απλώς έχει όνομα σαν να είναι υπηρέτη του Θεού. Όπως πολύ επίσης συνέβη και στο Ισραήλ να κάνει και συνεχίζει να γίνεται σε όλο το κόσμο σήμερα. Πολύ έχει όνομα. Πολλοί δηλώνουν ότι υπηρετεί του Θεό, αλλά δεν κάνουν τα έργα του Θεού, δεν βλέπουμε η θεραπεία, δεν βλέπουμε σωτηρία το ψυχό του άνθρωπου. Απλώ έχουν όνομα σύμφωνα με τη θρησκεία. Αυτή είναι μια αλήθεια που τα φωτίζει πολλοί άνθρωποι. Πρέπει να ξέρουμε, η παρουσία του κύριου είναι το φω του κόσμου. Η παρουσία του κύριου είναι η μέρα, συμβολίζει η μέρα. Αλλά απουσία τη παρουσία του κύριου είναι η νύχτα. Πολλοί στο κόσμο σήμερα είναι μέσα στη νύχτα, αλλά δεν καταλαβαίνουν. Μόνο οι άνθρωποι που έχουν κοινωνία με το αγιο πνεύμα ζουν μέσα στην ημέρα και το φω. Αυτή είναι πνευματική διακρίση που δεν μπορούμε με τα φυσικά μα μάτια να βλέπουμε, αλλά με την όραση. Κάθε ένα που έχει κοινωνία με το αγιο πνεύμα ζει στην ημέρα και στο φω. Αλλά κάθε ένα που δεν έχει κοινωνία με το αγιο πνεύμα ζει μέσα στη νύχτα ανεξάρτητα ανέκει θρησκεία. Πολλοί άνθρωποι ζουν σε νύχτα σήμερα. Γι' αυτό δεν βλέπουμε τα έργα. Επειδή δεν μπορεί να εργαστεί στα έργα του Θεού στη νύχτα. Επειδή ο άνθρωπο δεν βλέπει. Αλλά πρέπει να είναι στην ημέρα. Δηλαδή πρέπει να είναι μέσα η παρουσία του κύριου. Ο άνθρωπο του Θεού, η υπηρέτη του Θεού, να εργαστεί στα έργα του Θεού. Γι' αυτό το Ευαγγέλιο της αλήθεια ανοίγει τα μάτια στους άνθρωπο, ώστε πολλοί άνθρωποι είναι μέσα στη νύχτα να έρχονται στο φω, να έρχονται στην ημέρα. Επειδή η σωτηρία είναι μόνο όπου είναι το φω, όπου είναι η μέρα. Επειδή εκεί εργάζονται τα έργα του Θεού. Εκεί υπάρχει σωτηρία το ψυχό. Εκεί υπάρχει θεραπεία και υπάρχει ελευθερία σε αυτό που κατέχουν τα δαιμόνια. Επίση, θα πάμε στην άλλη μεριά να δούμε τι είπε ο κύριο, ο ίδιο, παραβολικά. Δηλαδή, όταν μιλούσε με άνθρωποι εκεί στο Ισραήλ, τα περπατούσε, μιλούσε με γέροι, μιλούσε με πολλοί Εβραίοι, τη θρησκεία, δηλαδή εκείνο που είχα εβραϊκή θρησκεία που αποκαλούνται Ιουδαία εδώ μέσα στο Ευαγγέλιο παντού. Όταν βλέπετε, γράφετε για Ιουδαία, αναφέρετε για του Εβραίοι, δηλαδή αναφέρετε για του Ισραηλίτη, με τρισκία του αποκαλούνται Ιουδαία μέσα στις συναγωγές. Να σας διαβάζω εδώ όπως ο Κύριος του είπε ότι είναι στο Συνοπτικό Ευαγγέλιο κατά Ιωάννη κεφάλαιο 14 ξανά ο Κύριος του είπε Σα διαβεβαιώνω απόλυτα όποιο πιστεύει σε μένα τα κάνει έργα που εγώ κάμω. Και, και τα κάνει και μεγαλύτερο από αυτό. Τι έργα είναι που εννοώ κύριο εδώ, ε, είπε σου Ισραηλίτη, τι έργα είναι τα έργα του Θεού, να θεραπεύει τους ασθενεί με εξουσία από τον ουρανό, να ελευθερώνει οι άνθρωποι που έχουν τα δαιμόνια, που κατέχουν τα δαιμόνια με εξουσία από τον ουρανό, να φέρει τους άνθρωπους τη σωτηρία με την αλήθεια που εμπνέει το Άγιο Πνεύμα από τον ουρανό. Αυτά είναι τα έργα του Θεού. Απόστολοι έκαμε τα έργα του Θεού. Απόστολοι του Κύριου, έκαμα τα έργα του Θεού. Και σήμερα επίσης υπάρχει άνθρωποι που κάνουν τα έργα του Θεού. Μέσω φως του κόσμου, μέσα στην ημέρα, επειδή η παρουσία του Κύριου είναι μαζί του. Ευαγγελιστέ που έχουν κοινωνία με το Άγιο Πνεύμα. Οι Απόστολοι που έχουν κοινωνία με το Άγιο Πνεύμα. Κάθε ένα που έχει κοινωνία με το Άγιο Πνεύμα, κάνει τα έργα του Θεού. Δηλαδή ζει μέσα στην ημέρα, ζει στο φως του κόσμου. Αλλά οποιοδήποτε Δεζί ο φω του κόσμου, δεν ζήσει η παρουσία του Κύριου, είναι μέσα στη νύχτα, ανεξάρτητα αν έχει όνομα χριστιανό, ανεξάρτητα αν αποκαλούνται ιερέα, ανεξάρτητα αν αποκαλείται επίσκοπο ή πάπα, αν δεν ζει στην ημέρα και το φω του κόσμου που είναι η ο κύριο, η παρουσία του, δηλαδή ο Άγιο Πνεύμα, τότε είναι μέσα στη νύχτα χωρί να καταλάβει. Γι' αυτό όνομα δεν σώζει κανένα ούτε τίτλο. Αλλά αλήθεια, αλήθεια είναι πρόσωπο. Η παρουσία του Κύριου, ο ίδιο που είναι φως του κόσμου, είναι αλήθεια. Αλλά ο άνθρωπο χρειάζεται να ζει μες στην αλήθεια. Να ζει στο φως και στην ημέρα και όχι στη νύχτα. Αλλά αν κάποιο δεν έχει ακούσει ακόμα την αλήθεια. Δηλαδή, πώς θα καταλάβει ότι ζει σε νύχτα. Δηλαδή, ο τυφλό αν δεν ανοιχτεί τα μάτια του, πώ τα βλέπει ότι υπάρχει χρώμα κίτρινο και πράσινο μπροστά του. Δεν μπορεί να ξεκορίζει. Γι' αυτό οι άνθρωποι δεν μπορεί να ξεκορίζει την μέρα με νύχτα αν δεν ανοιχτούν τα μάτια του με την αλήθεια. Η αλήθεια του Κύριου ανοίγει τα μάτια όταν ο άνθρωπο κατανοεί. Ανοίγεται τα μάτια του άνθρωπου... παραβολικά. Ανοίγεται ο άνθρωπο να μπορεί να βλέπει όπως είναι πραγματικότητα, όχι όπως νόμιζε, επειδή η ιδέα δεν είναι αυτό που είναι αλήθεια του Κυρίου. Όλοι οι άνθρωποι έχουν ιδέα και άποψη, αλλά αλήθεια είναι αυτό που ισχύει, είναι αυτό που οδηγεί στον άνθρωπο τη σωτηρία. Δηλαδή αλήθεια είναι το φως του κόσμου, αλήθεια είναι η μέρα. Επίσης να σας διαβάζω στην άλλη μεριά επίση, όπω ο κύριο περπατούσε να πάει να, να, στήσει το Λάζαρο, νομίζω πολύ ξέρω την περίπτωση του Λάζαρο που πέθανε και μετά από τέσσερι μέρε ο τάφο μυρίζει ήδη και ο κύριο το ανέστησε από τον νεκρό, δηλαδή έγινε ανάσταση το Λάζαρο. Και πριν πάνε εκεί στο Λάζαρο, δηλαδή το σημείο που ήταν το σώμα του Λάζαρου να το ανασταίνει ο κύριο, ο κύριο περπάτουσε με μαθητέ και μαθητέ του ρωτήσα, Ράβι, α ακούσουμε να σα διαβάζω ξανά. Είναι στο συνοπτικό ξανά το Ευαγγέλιο, το Ιωάννη, κεφάλαιο 11 και εδάφιο 8. Οι ματιτές λένε σε αυτό ράβι, ράβι σημαίνει δάσκαλο στα εβραϊκά. Τώρα, η Ιουδαία ζητούσε να σε λιτοβολή και πιένει εκεί ξανά. Οι ματιτές λέει στο κύριο εδώ, δάσκαλο, αφού οι Εβραίοι ζητούσαν να σε λιτοβολή και ξανά πιένει εκεί. Δηλαδή, η Εβραίοι τη θρησκεία αποκαλούνται Ιουδαία και ζητούσε να λιτοβολήσουν το Ιησού Χριστό εξαιτία τη διδασκαλία του Ιησού Χριστό που δεν ήταν σύμφωνα με την παραδόση εβραϊκή. Δηλαδή, εξαιτία τη θρησκεία, η Εβραίοι τη θρησκεία επίση δεν μπορούσαν να αναγνωρίζει τη διδασκαλία του Ιησού Χριστό ότι ήταν αλήθεια του Κύριου. Ήταν εναντίον. Είχα αντιξιό αν, συνεκώς, δηλαδή δεν συμφωνούσαμε με τη δασκαλία του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό επίσης τους εντουγίσε μέχρι το σταυρό, μέχρι να το σταυρώσουν με άγνοια τη θρησκεία και φανατισμό τη θρησκεία επίσης. Αν και αυτός ο Ιησού Χριστό είναι ο ίδιο ο Κύριος ο Θεός που τον έδωκε αυτή τη γη, που έδωκε τον Αμπραμ αυτή τη γη στην πρώτη διατσίκη πριν γίνει άνθρωπο, πριν γίνει Ιησού Χριστό. Όλα αυτά είναι έλλειψη γνώση του Θεού έλλειψη, αποκαλύψη. Γι' αυτό πρέπει να ξέρουμε, χωρίς αποκαλύψη, ο άνθρωπος περπατάει στη και τυφλό, ανεξάρτητα, ανέκει ο όνομα χριστιανό, ανεξάρτητα, λέει ότι είναι πιστό, επειδή δεν είναι με τα κύλη, αλλά είναι με συγκρατία, ο άνθρωπος να εννοεί και να ξέρει και να έχει κοινωνία με το Θεό, με βεβαιότητα και με μαθηρία του Άγιο Πνεύμα. Εδώ ο Κύριος το απάντησε, επειδή οι μαθητές λέει, δάσκαλο πιένει εκεί που σιέτερα να λιτοβολήσει ας ακούσουμε τι λέει ο Κύριο ο Ιησούς αποκρίθηκε: δεν είναι εδώ δεκαερός η ημέρα αν κάποιος περπατάει κατά την ημέρα δεν σκοντάβει επειδή βλέπει το φως του κόσμου του αν όμως κάποιος περπατάει κατά την νύχτα σκοντάβει επειδή το φως δεν είναι μέσα του αυτό που εννοούσε ο Κύριο εδώ με άλλα λόγια είναι ότι τώρα είναι η ημέρα επειδή η παρουσία του είναι εκεί και η παρουσία του είναι το φως του κόσμου, πρέπει να περπατήσουν και όλοι όσοι είναι γύρω του, επειδή το φως φέγγει μέσα σε αυτού. Επειδή όταν δεν υπάρχει φως, δεν υπάρχει παρουσία του Κύριου, έρχεται νύχτα, κανείς δεν μπορεί να περπατήσει επειδή τα σκοντάφει και τα πέσει, επειδή ο ίδιο είναι το φως του κόσμου. Τι σημαίνει αυτό? Σήμερα όμω, ο Ιησού Χρισό δεν είναι μαζί μας με φυσικό μορφή, αλλά είναι μαζί μας με πνευματικό μορφή όμω στο πρόσωπο του Άγιο Πνεύμα. Αλλά ο άνθρωπο που δεν είναι ακόμα ανοιχτή τα μάτια του με την αλήθεια του Κύριου δεν μπορεί να αναγνωρίζει αυτό. Αλλά όλα όσα, όλο όσο δεν έχει ακόμα την παρουσία του Άγιο Πνεύμα μέσα του, ζούμε, ζούμε συνήθεια. Δηλαδή αυτοί δεν έχουν το φως μέσα του, δεν έχουν το φως του κόσμου. Περπατούν συνήθεια, άρα δεν καταλαβαίνουν και ο άλλο είναι να λέει κάτι κάποιο και το άλλο είναι να καταλαβαίνει και να εννοεί. Πολλοί λένε κάτι χωρίς να εννοεί ούτε να καταλάβουν. Γι' αυτό η κατανόηση είναι μεγαλύτερο ανοίγματο το ματιό. Τη κατανόηση του άνθρωπου. Όχι το να λέει, όχι τα μιλού ρητορικά. Όλοι μιλού ρητορικά για το Ιησού Χριστό ακόμα. Όλοι μιλού ρητορικά για το Θεό όπως θέλουν. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν κατανόω και δεν βλέπω, δεν έχω, δηλαδή δεν γνωρίζω τι λένε. Αλλά είναι μέσα η νύχτα, απλώς μιλού ιστορικά και ρητορικά για ό,τι νομίζω εκείνη για το Θεό. Αλλά όποιο... Δεν έχει την παρουσία του Κύριου, είναι μέσα στη νύχτα και δεν ξέρει που πιένει. Αλλά όποιο έχει την παρουσία του Άγιο Πνεύμα ξέρει, επειδή είναι μέσα στη ημέρα, το φως που φωτίζει τη διάνοια του, τη κατανόηση του, τα μάτια του πνευματικά, επειδή βλέπει με υπερφυσικό τρόπο, επειδή ο Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που κατοικεί μέσα του, με κοινωνία που έχει μαζί του. Γι' αυτό η αλήθεια είναι που σώζει τον άνθρωπο. Όχι θρησκεία, ούτε θεολογία, ούτε κάποιον να μιλάει για το Ιησού Χριστό σαν θεολογία, επειδή πολλοί επίσης μιλούν θεολογικά, αλλά θεολογικά είναι μόνο ιστορικά, είναι μόνο εγκεφαλικά η γνώση. Ο Θεός είναι πρόσωπο, δεν είναι γνώση ούτε γράμμα, αλλά είναι πρόσωπο ζωντανό, πνεύμα από τη φύση, αν και δεν το βλέπουμε, μιλάει και αποκαλύπτεται. Όταν ο Κύριος είναι μαζί με κάποιος, τα αποκαλυπτεί αυτό, τότε αυτό το άνθρωπο τα γνωρίζει με βεβαιότητα ότι βρίσκεται μέσα σήμερα και είναι μέσα στο φω και όχι στη νύχτα, όχι το σκοτάδι. Επειδή απουσία την παρουσία του Κύριου είναι σκοτάδι τη ζωή του άνθρωπου, δεν ξέρει που πιένει και δεν ξέρει τι κάνει. Πολλοί άνθρωποι σήμερα, πολλοί μέσα στο κόσμο σήμερα είναι μέσα στο σκοτάδι και νύχτα. Γι' αυτό βλέπουμε καταστροφέ παντού. Επειδή είναι μέσα στο σκοτάδι και όχι όπου είναι η παρουσία του κύριου. Αν και η παρουσία του κύριου είναι παντού ταυτόχρονα, αλλά σύμφωνα με την ελεύθερη βούληση που μα έχει δώσει, που ο κύριο έδωσε στου άνθρωπου, δεν μπορεί η προστασία του να είναι παντού. Δεν μπορεί η παρουσία του να είναι παντού, δηλαδή δεν μπορεί να πιέζει κάποιο που δεν τον εξητάει να είναι εκεί. Επειδή τα κρίνει σύμφωνα με την ελεύθερη βούληση και επιλογή μα, επιλογή του άνθρωπου. Γι' αυτό ο κύριο δεν πιέζει, αν και μπορεί να δώσει του άνθρωπου έλεο τη ζωή, αλλά σε κάποια φάση ο κύριο τα κάνει διακορισμό επειδή ο φω και η προστασία του είναι μόνο πάνω σε εκείνο που έχουν κοινωνία μαζί του, σύμφωνα με την ελεύθερη βούληση του. Αν και είναι παντού ταυτόχρονα, αν και κυριακεύει παντού ταυτόχρονα, αν και λέει τα πάντα και παρατηρεί τα πάντα ταυτόχρονα. Αλλά η προστασία του και η παρουσία του, το φω του, είναι πάνω σε εκείνο που έχουν κοινωνία μαζί του, που τον εξητούν. Αλλά οι υπόλοιποι είναι μέσα στη νύχτα και σκοτάδι. Γι' αυτό βλέπουμε κραυγή. Αν και έχουν τρισκεία. Αλλά είναι μέσα στο σκοτάδι και νύχτα και σηκίζονται γεμάτη άγνοια, δεν έχουν κατανόηση, δεν καταλαβαίνουν, χρειάζεται την αλήθεια. Αλήθεια θεραπεύει τον άνθρωπο, επειδή ανοίγει την κατανόηση και ο άνθρωπο καταλαβαίνει και ο άνθρωπο βλέπει και ο άνθρωπο γνωρίζει τον αληθινό Θεό επειδή κατανοεί με την αποκαλύψη και η γνώση του Θεό που δίνει ο Άγιο για ja, σήμερα σε αφήνω εδώ τη χάρη του Κύριου το Ιησού μαζί με όλοι σας.